Βασιλείον διόδημα εστε φύση κορυφή, εξάθλων ον υπέμεινας, υπέρ Χριστού του Θεού, μαρτύρον πρωτοάθλες στεφανές. τον σωτηρά του Πατρός δεξιόθεν. Αυτόν ουν εκδησοποιάει υπέρ των ψυχών ημών. ως πλούτος ακενότος της αθανάτου ζωής, το θείον σου λείψανόν εκ των λαγωνών της γης, τη κτήση ανέτηλεν εκκλησία θείαν χάριν τρίγωσα στέφανε πρωτομάρτης κατά χρέος τιμάσε ειν φύλατε πρεσβείες σου πάσης αιρέσεως. Τη Δευτέρα του Μηνό Αυγούστου, ανακομιδή των λιψάνων του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, έβρεση των τιμίων Λυψάνων, Μαξίμου, Δάδα και Κιντιλιανού των Μαρτύρων, Φωκά Μάρτυρος, Φωτεινή της Καρπασίτιδος, Θεοδόρου νεομάρτυρος του Σαμολαδά, βασιλείου του διαχριστών Σαλού εν Μόσχα. Η ανακομιδή του τιμίου Λιψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Το γεγονός αυτό συνέβη στα χρόνια που οι μεγάλοι διωγμοί των πρώτων χριστιανών είχαν κοπάσει και τότε αυτοκράτορ ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος. Τότε ο Άγιος Στέφανος φανερώθηκε τρεις φορές σε κάποιον ευσεβή γέροντα ιερέα τον Λουκιανό και του απεκάλυψε τον τόπο όπου ήταν κρυμμένο το Άγιο Λείψανό του. Μετά από τον λιθοβολισμό του Αγίου Στεφάνου, ο διδάσκαλός του Ραβίνος Γαμαλιήλ ενθάρρυνε κάποιους να τον θάψουν στο ιδιωτικό του κτήμα, το οποίο απήχε από τα Ιεροσόλυμα περίπου 20 μίλια. Ο ιερέας Λουκιανός λοιπόν αμέσως το ανέφερε αυτό στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ιωάννη, που με την σειρά του πήγε στον υποδεικνυόμενο τόπο και πράγματι βρήκαν το ιερό λείψανο του Αγίου Στεφάνου. Κατά την έβρεση έγινε μεγάλος σεισμός και το λείψανο του Αγίου πλημμύρισε ευωδία τους παρευρισκομένους στον τόπο εκείνο. Μάλιστα λέγεται ότι από τον ουρανό ακούστηκαν αγγελικές φωνές που έψαλαν «Δόξα εν της Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Δηλαδή «Δόξα ας είναι στο Θεό, στα ύψιστα μέρη του ουρανού και στην ταραγμένη από την αμαρτία γη, ας βασιλεύσει η Θεία Ειρήνη, διότι ο Θεός φανέρωσε την ευαρέσκειά Του στους ανθρώπους με την ενανθρώπιση του Ιού Του» φανέρωναν έτσι περίτρανα οι άγγελοι ότι ο πρωτομάρτης Άγιος Στέφανος μαρτύρησε για την αγάπη και την δόξα του Θεού. Αργότερα τα τίμια λείψανα του Αγίου μεταφέρθηκαν από την Ιερουσαλήμ στην Κωνσταντινούπολη στον επωνόματι αυτού ναό ανεγερθέντα υπό του Αγίου και Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η κυρίως μνήμη του Αγίου Στεφάνου εορτάζεται από την Εκκλησία μας την 27η του μηνός Δεκεμβρίου. Η Οσία Φωτεινή Καταγόταν από το ριζοκάρπασο της Κύπρου, έζησε ασκητικά σε μία σπηλιά κοντά στο χωριό Άγιο Ανδρώνικος της Καρπασίας. Ο τάφος της Οσίας, λησμονημένος για πολύ χρονικό διάστημα, ανεβρέθη στα χρόνια του Αρχιεπισκόπου Σιλβέστρου, 18ο αιώνα μετά Χριστόν. Το ασκητήριο της Οσίας μοιάζει με τις κατακόμβες της Κύπρου. Η Αγία Φωτεινή τιμάται ιδιαίτερα στην Καρπασία και είναι ονομαστή σε όλη την Κύπρο για τα θαύματά της.